Από την ερχόμενη Τρίτη ξεκινούν τελικά οι ηλεκτρονικές εγγραφές στο Δήμο Ηρακλείου και τα παιδιά που θα φιλοξενηθούν στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς την επόμενη χρονιά, καθώς υπήρξαν ψηφιακά προβλήματα λόγω της κατάργησης του νομικού προσώπου της ΔΟΠΑΦΜΑΗ και της συνένωσης όλων των ηλεκτρονικών λογισμικών με τον Δήμο Ηρακλείου. Η σχετική διαδικασία θα ολοκληρωθεί στις 4 Ιουνίου, σύμφωνα με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο. Υπολογίζομαι να υποβληθούν περίπου 1.500 αιτήσεις και πάνω. Βέβαια κάποιες από αυτές είναι ήδη κλεισμένες, το λέω υπό την έννοια ότι οι γονείς έχουν κλείσει σε κάποιον ιδιωτικό σταθμό ή πολλές φορές βρίσκουν τη γιαγιά να μεγαλώσει το παιδί. Όμως εμείς κατατάσσουμε όλες τις αιτήσεις που θα μας υποβληθούν σε ένα πίνακα και στη συνέχεια κατανέμουμε τα παιδιά με βάση τις αιτήσεις στους βρεφονηπιακούς σταθμούς. Στόχος της Δημοτικής Αρχής Ηρακλείου είναι να ικανοποιηθεί περίπου το 90% των ηλεκτρονικών αιτήσεων με τον αριθμό να αγγίζει τις 1.200, ενώ οι ενδιαφερόμενοι γονείς υποχρεούνται πλέον να καταθέσουν το βάουτσερ όπως αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο. Θεωρούμε ότι οι αιτήσεις θα είναι πολύ περισσότερες από τις θέσεις τις οποίες θα έχουμε. Δεν είναι δυνατόν να ικανοποιήσουμε όλες τις θέσεις, αλλά ο στόχος μας είναι, να φτάσουμε σε ένα πολύ ψηλό ποσοστό. 90%. Ναι, 90 και ίσως και περισσότερο. Φέτος για πρώτη φορά βάλαμε με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου τον όρο οι γονείς να μας φέρουν την επιχορήγηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως γνωρίζετε, η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει μια αξία χρηματοδότηση, τα γνωστά βάουτσερ, σε κάθε γονέα ο οποίος θα υποβάλει αίτηση προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε ένα ποσοστό και για αυτούς τους γονείς που ενδεχομένως να μην μπορούν να λάβουν βάουτσερ, δηλαδή, δεν θα τους εξαιρέσουμε από τη διαδικασία, θα τους πάρουμε και οι γονείς θα είναι υποχρεωμένοι να πληρώσουν τα τροφεία του σταθμού. Αναφορικά με την πληρωμή του προσωπικού μέσω ΕΣΠΑ, ο αντιδήμαρχος έκανε λόγο για μεγάλες καθυστερήσεις, ωστόσο η Δημοτική Αρχή, όπως διευκρίνησε, μεριμνεί για το οικονομικό ζήτημα του προσωπικού. Μέχρι σήμερα είχαμε πολλά προβλήματα με το ΕΣΠΑ, τα οποία προσπαθούμε να τα αντιμετωπίσουμε. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι είχε σταματήσει τις επιχορηγήσεις πληρωμές του προσωπικού από το Σεπτέμβριο του 2023. Και τώρα βρισκόμαστε στο Μάιο του 2024. Όχι βέβαια, ο Δήμος καλύπτει τους μισθούς του, αλλά το σπουδαιότερο για μας είναι ότι το ΕΣΠΑ καθυστερεί πάρα πολύ τις πληρωμές.